Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ τα οποία σηματοδοτούν το κλίμα των ημερών, το προεκλογικό κλίμα στο οποίο έχει και την προεκλογική τροχιά στην οποία έχει εισέλθει η χώρα. 168 λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν υπέρ του Σταύρου Δήμα και 132 παρών. Συνομιλούμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Κότσο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο. Τα λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Ακριβώς. Με τα ίδια νούμερα και την ίδια διάθεση. Επανάληψη, ό,τι έγινε στη δεύτερη ψηφοφορία, έγινε και στη τρίτη. Ήταν το 99,9% ήταν σίγουρα, έγινε 100%. 25 Ιανουαρίου λοιπόν εκλογές. 25 Ιανουαρίου είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε, όπως θα προκύψει και από τις δηλώσεις στις οποίες θα αναφερθείς αργότερα. Υπάρχει όμως και μία πιθανότητα να προχωρήσουμε και την 1η του Φλεβάρι. Δεν μένει παρά να δούμε πού θα κλείνει περίπου τελικά η διαδικασία. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τη διάλυση της Βουλής στον Πρόεδρο, βέβαια, τον Κάρλο Παπούλια, αύριο ακριβώς, αύριο Τρίτη. Και από εκεί πέρα η διάλυση της Βουλής εντός 10 ημερών, όπως λέει και ο νόμος, προκήρυξη εκλογών. Πάντως θα πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι χθες που έβλεπα το. Συγγνώμη, σήμερα το μεσημέρι που έβλεπα τη διαδικασία, τουλάχιστον στην ΕΡΙΤ, σταμάτησαν την προφορική τουλάχιστον την παρουσίαση της διαδικασίας μέσα στη Βουλή στις 121 ψήφους παρών και όλο αυτό συνέβη μετά και την ανακοίνωση των αποφάσεων της Βούλησης της Ροδόπης. Ήταν εξαιρετικό, τότε είχε συμπληρωθεί το 121 των παρόντων βουλευτών, σημείο το οποίο σηματοδοτούσε ότι τελικά δεν θα είχαμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και σήμερα, να δούμε τι δήλωναν οι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε, να πάμε πρώτα στον Αντώνη τον Σαμαρά, ότι οι εκλογές 25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δήλωσή του, βέβαια, μετά και την ολοκλήρωση της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς επέρευσε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις πρώτες εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι μέχρι τις κάλπες ο ελληνικός λαός θα μάθει όλη την αλήθεια. Όπως είπε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας και να αποφευθούν οι εκλογές, οι οποίες περικλείουν κινδύνους και δεν τις θέλει, όπως ανέφερε, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι περισσότεροι βουλευτές άκουσαν τη φωνή της συνείδησής τους και του εθνικού συμφέροντος. Δυστυχώς, όπως είπε, μια μειοψηφία 132 βουλευτών συναθρίζεται δυστυχώς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Σέρνουν τη χώρα σε εκλογές. Όσοι καταψήφισαν, φέρνουν την ευθύνη βέβαια των εκλογών. Ό,τι δεν έκανε η Βουλή, είναι ώρα να το κάνει ο ελληνικός λαός και να διώξει, όπως είπε, την αβεβαιότητα και να βγούμε από την κρίση, όπως είπε, και τα μνημόνια ολοκληρωτικά. Και κάτι που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να πάνε χαμένες θυσίες του και να γυρίσουμε βέβαια στα ελλείμματα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη ενδιαφέρουσες ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, όπου μίλησε για μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Ακριβώς έκανε λόγο για ευχάριστη εξέλιξη και ανέφερε οι Έλληνες βουλευτές στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται ως πιέσεις και μεθοδεύσεις και αν κάποιοι σκαρφιστούν. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αποφασισμένη να μπει ένα τέρμα στις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, όπως είπε, τότε οι βουλευτές δεν μπορούν παρά να ανταποκριθούν στο καθήκον να εναρμονιστούν με την λαϊκή βούληση. Σήμερα η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είπε που επί 2,5 χρόνια λαϊλάτισε την κοινωνία και που ήδη έχει αποφασίσει και δεσμευτεί για νέα μέτρα, αποτελεί παρελθόν. Με τη θέληση του λαού μας σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν, όπως ανέφερε, και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως θα πρέπει να δούμε και το σχόλιο με πάρα πολλές αιχμές τώρα του κυρίου Βενιζέλου. Ακριβώς όπως ανέφερε ο κύριος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά, καθώς και εξακολουθούμε να έχουν την ευθύνη συμμετοχής στην κυβέρνηση διαξαγωγής των εκλογών, θα προστατέψει, όπως είπε, αυτό το κεκτημένο, θα προσπαθήσει να εγγυηθεί τη λειτουργία της οικονομίας των θεσμών της χώρας για να τονίσει. Αλλά μετεκλογικά, όλα εξαρτώνται από την κρίση του λαού. Μετεκλογικά, επί το ΠΑΣΟΚ θα είναι μαζί με όλη τη δημοκρατική παράταξη πάλι παρόν ως εγγυητής των μαρών εξελίξεων, χωρίς να δώσει βέβαια άλοθη σε κανένα για τις ανευθυνότητες, τις δημαγωγίες και τις ψευδεστίες που προβάλλει στο λαό, αλλά προκειμένου η Ελλάδα με σταθερότητα και ασφάλεια να αλλάξει σελίδα, να αποκαταστήσει αδικίες. Η κυβέρνηση επέλεξε με την προεδρική εκλογή να φέρει νωρίτερα τις βουλευτικές εκλογές. Δήλωσε, να πούμε, να περάσουμε και στον Φώτη Κουβέλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας και αυτό στη σημερινή ψηφοφορία αφετηρία εξελίξεων για τη χώρα και προσθέτοντας ότι η Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρέπει να αλλάξει σελίδα. Η πολιτική πρέπει να αποκτήσει ένα προοδευτικό περιεχόμενο. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή
πρόσθεσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης ο Κουβέλης. Ο Πάνος Καμένος, ο κύριος Καμένος έκανε από την άλλη πλευρά λόγο για το δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλο, το οποίο φαίνεται να αποχωρεί. Ακριβώς, και είπε να σχηματιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το δίδυμο αυτό, όπως ανέφερε, του Βενιζέλου Σαμαρά, όπως ανέφερε Βάσο, παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας στο δίδυμο που δέχτηκε να κυβερνάται η χώρα μέσω email και με εντολές από την Τρόικα. Αποχωρεί πλέον με την ψήφο των Ελλήνων βουλευτών από την κυβέρνηση, όπως ανέφερε. Από εδώ και πέρα, οι Έλληνες πρέπει να ενωθούν. Οι θεωρίες των δύο άκρων, οι μηχανισμοί προβοκάτσιας, διασπορά ειδήσεων, εκβιασμοί κλείσανε. Η Ελλάδα πρέπει να βαδίσει ενωμένη προκειμένου να επανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, άμεσα πρόσθεσε, ζητώντας να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και η Δημοκρατία, να γίνουν εκλογές, όπως ανέφερε, σε ήρεμο κλίμα και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία δεν θα εκτελεί εντολές ξένων, αλλά τις εντολές του ελληνικού λαού. Και να δούμε λιγάκι και το σχόλιο του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι πληρώσαμε τα ψέματα του κομμάτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετά ματώσαμε για τα μονοπόλια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι μία από τις πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις είναι η ανακοίνωση του κόμματος Παπανδρέου. Σήμερα, από το νωρίς το πρωί, ο κύριος Παπανδρέου είχε μια σειρά επαφών. Τόσο με τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος μάλιστα και λίγο πριν από την ψηφοφορία, για τον οποίο διέρευσε το περιεχόμενο μιας επιστολής του, λυτής επιστολής, όπου καλούσε τον Γιώργο Παπανδρέου να αναλογιστεί την ιστορική ευθύνη. Είχε συνάντηση επίσης και με την Φόφου Γεννηματά. Είχαμε πει και στην κουβέντα μας, την τηλεφωνική, την προηγούμενη εβδομάδα, Κώστα, ότι αναμενόταν αύριο να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Αυτή η ανακοίνωση μετατύπεται για λίγες μέρες αργότερα. 2 με 4 Ιανουαρίου, όπως στις 2 Ιανουαρίου, ναι, νομίζω στις 2 είμαστε, πιο κοντά στις 2 του Γενάρη. Ακριβώς. Και δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Ωστόσο, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Λαλιώτης, έρχεται σήμερα να τοποθετηθεί με νέα ανακοίνωσή του, Κώστα. Ακριβώς, και είχαν και συνάντηση βέβαια τα 6 παλιά στελέχη με τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα το σκεφτεί αυτές τις αμέσως επόμενες μέρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. Η δήλωση του κυρίου Λαλιώτη Βάσου έχει ως εξής: όλοι έχουμε χρέος ιστορικό και πολιτικό σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα, την κοινωνία και την δημοκρατική προοδευτική παράταξη να διαφυλάξουμε τη συνοχή και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και να διαμορφώσουμε μια αυτόνομη στρατηγική ώστε να μην είναι προσάρτημα κανενός. Κάθε επιλογή και κάθε απόφαση, όπως είπε, που οδηγεί στη διάσπαση, είναι ένα ολέθριο λάθος και μετά έπονται ένας παρατεταμένος εσωκομματικός εμφύλιος και μοιραία λάθη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Να αλλάξουμε τώρα ρόλους, τι λες? Ακριβώς. Ήρθε η στιγμή των αλλαγών. Ακριβώς. να πούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, Βάσο. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως όλα δείχνουν. Η Βουλή δεν θέλει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είμαστε προεκλογική περίοδο από το Σάββατο, τυπικά, ουσιαστικά από σήμερα. Ήταν ήδη γνωστό ότι δεν υπήρχαν εφεδρίες για να προσεγγιστεί το νούμερο των 180 βουλευτών. Και από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα, πρόκειται για μια πολύ σκληρή προεκλογική περίοδο. Μια σκληρή προεκλογική περίοδο τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιδιώκει την αυτοδυναμία, όσο και για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία επιδιώκει τη συσπήρωση. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα γιγαντωθούν όλα αυτά, αυτές ακριβώς τις ημέρες, πώς θα πιστοποιηθούν μέσα και από τον προεκλογικό λόγο των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στο σύντομο χρονικό διάστημα που μας απομένει. Βάσο, τι λέει η Τρόικα μεταξύ άλλων γι' αυτό? Υπάρχει τώρα μια προειδοποίηση, θα πρέπει να πούμε, από το Ευρωπαϊκό Ιερατείο για στάση πληρωμών. Αυτό το οποίο τουλάχιστον τόνισε και σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη. Το είπε χαρακτηριστικά. Την ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Είπε χαρακτηριστικά ότι η δημοκρατία σημαίνει αλήθεια και ευθύνη, αλήθεια προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε τι λέει και η Κουμουρδούρου. Η Κουμουρδούρου πιστεύει σε διαπραγμάτευση και με αυτό το χαρτί βαδίζει σε αυτήν εδώ το ισχυρό, κατά την άποψή της, χαρτί, σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Για ποιους πέφτουν οι μάσκες μεταξύ? Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, Κώστα. Είναι μια συζήτηση την οποία ακούμε επικοινωνώντας όλες αυτές τις μέρες και ειδικότερα σήμερα. Λένε λοιπόν κάποιοι, θα πέσουν οι μάσκες για τον Φώτη Κουβέλη, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελέσει μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίκειται η συνεργασία με τον
Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μένει παρά να δούμε τις εξελίξεις άμεσα τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, μένει να δούμε και τι θα γίνει και με τον Γιώργο Παπανδρέου, αν και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μάσκες σε αυτή την περίπτωση. Αλλά θα δούμε τους συσχετισμούς και πώς ακριβώς αυτοί θα προχωρήσουν. Και τι θα γίνει βάσου και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, μεταξύ άλλων, που ναι, θα είναι ένας ρυθμιστής εγώ. Θα είναι ένας ρυθμιστής, θα ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή, θα πρέπει να πούμε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το είδαμε ήδη και από τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Ο ίδιος είπε ότι είμαστε ρυθμιστές και αύριο θα είμαστε εγγυητές. Θα μένει παρά να δούμε και τις όποιες συνεργασίες. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι οι κακοθελτές για το μεν Αλέξη Τσίπρα λένε ότι τον περιμένουν στη γωνία οι ανάγκες της χώρας. Ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε για το πώς θα διαπραγματευτεί τελικά με την Τρόικα. Όμως, όλοι ομολογούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο νικητής στο ιδιότυπο Brand Fair, το οποίο όλες αυτές τις ημέρες προηγήθηκε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, να ρίξουμε και μια ματιά στο Πασόκ και στο Πασόκ του Βαγγέλη του Βενιζέλου, όπου και εκεί σχολιάζει το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση ιονή διάσπαση στο Πασόκ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τι έκαναν βάσο οι ανεξάρτητοι βουλευτές? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Πρέπει να πούμε ότι και αυτή τη φορά οι 13 από τους 24 ψήφισαν τελικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό μπορούμε να πούμε έτσι ως ένα σχόλιο. Και τέλος, ποια διλήμματα παρουσιάζεται πλέον από εδώ και πέρα και μέχρι βέβαια. Ναι, τώρα Κώστα, είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές, θα συνηθίζουν οι τηλεθεατές μας να ακούν από εμάς κατά τις επόμενες ημέρες, θα το θέτουμε και ως ερώτημα, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών, έτσι, αυτό το οποίο λέμε. Ποια είναι τα διλήμματα, δηλαδή, τα οποία και τίθενται. Θα πρέπει να πούμε ότι εκφράζονται οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζονται μέσα από δύο διαφορετικούς κόσμους. Δεν είναι εντελώς κακό αυτό. Είναι η χαρά της δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση την οποία έχουν στα πράγματα. Αυτό βέβαια μένει να αποτυπωθεί και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας των εκλογών και της δημοκρατίας γενικότερα. Ποια είναι τώρα ειδικότερα τα διλήμματα τα οποία τίθενται? Το ένα είναι, πρόκειται για πολιτική ή οικονομία? Η πολιτική είναι αυτή η οποία θα μας απασχολήσει ή η τρέχουσα οικονομία? Και το άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται, το δεύτερο, είναι το μεγάλο διακύβευμα για αυτές τις εκλογές τελικά. Είναι το μνημόνιο? Πάνω εκεί θα απαντήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, μέσα από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να πούμε, Κώστα. Μάλιστα. Και επίσης, να αντιστρέψω τώρα το ερώτημα και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα που εγώ έχω να σου θέσω. Είσαι άρτια αφιχθής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο είναι το κλίμα εκεί, στο Δήμο της Κομωτινής? Άλλοι είναι σκεπτικοί, άλλοι είναι χαρούμενοι. Εντάξει, να μην αναφέρουμε ονόματα. Να αναφέρουμε, θα σου πω τι εννοώ. Επί παραδείγματι, έκθεσες κάποιο ερώτημα στην κυρία Καζάκου? Όχι ακόμα, γιατί δεν εξελίξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Αμέσως μετά τη λήξη. Θα έχουμε τις εξελίξεις. Θα πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι και εγώ επικοινώνησα με κύκλους που σχετίζονται με τον Οντέρ Μουμίν για να δούμε αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις εκλογές. Εξετάζεται το ζήτημα και αύριο ίσως να έχουμε κάποιες απαντήσεις από αυτή την πλευρά. Επίσης, μένει να δούμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε λίγο πολύ τα πράγματα, έτσι. Υπήρξε μια συνεδρίαση πολύ σύντομα, θα πρέπει να πούμε, πολύ πρόσφατα. Και εκεί είναι έξι υποψήφοι. Έξι και υπάρχει μια πιθανότητα 7. Ναι, είναι 7. Δηλαδή είναι η κύριοι Χαρίτου, Παπακοσμάς, η κυρία. Η κυρία Γλαϊτσόγλου, ο κύριος Μουσταφά, ο Αϊχάν. Ο Αϊχάν Καραγιουσούφ, ναι. Βουλευτής. Και ακόμα ένα όνομα έκπληξη, ακόμα δεν είναι σίγουρο, θα το μάθουμε αύριο. Μάλιστα. Και επίσης να δούμε τι γίνεται και από την πλευρά του κόμματος, του νέου κόμματος με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα πρέπει να πούμε εκεί ότι μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση του Γιώργου Πεταλωτή. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο και με εκείνον. Δεν μένει παρά να τα δούμε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Ναι,